Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω σήμερα την ομιλία μου, λόγω των ημερών που διανύουμε, αποδίοντας φόρο τιμής στους χιλιάδες νεκρούς, τους εκτοπισμένους, τους αγνοούμενους της άνανδρης δίθεν ειρηνευτικής επιδρομής και εισβολής του Ατήλα II των Τούρκων στη μαρτυρική Κύπρο, που σαν αύριο ξεκίνησε και οδήγησε τελικά στην τραγωδία της Κύπρου και στο 35% του νησιού να βρίσκεται υποκατοχή ακόμα και σήμερα, 50 χρόνια μετά, και η διεθνής κοινότητα ουσιαστικά να μην λύνει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Η πρόεδρός μας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε ειδική μνήμα στο Στρασβούργο αυτές τις μέρες όπου βρισκόταν και ήταν η μόνη που βρισκόταν στο μνημόσυνο που έγινε πέρυσι για τους πεσόντες εδώ. Αυτό κάτι σημαίνει. Η μέρα αυτή είναι η απαρχή πολλών δεινών και οδήγησε στη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, χάρη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ ελεύθεροι και δημοκρατικά αποφασίζουμε για κάθε τι που απασχολεί τον ελληνικό λαό. Ο οποίος όμως δυστυχώς ακόμα και σήμερα, μετά 50 χρόνια δημοκρατίας, δεν είναι στο σύνολό του ακόμα όριμος. Γι' αυτό ακόμα έχουμε φτάσει στο σημείο να μην γίνονται ακόμα κατανοητά τα ανθρώπινα δικαιώματα από όλους. Και έχουμε φαινόμενα όπως αυτά των συνεχόμενων γυναικοκτονιών, για τις οποίες παρά τις πιέσεις και ειδικά της Προέδρου μας της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τις συνεχείς επίκαιρες ερωτήσεις της για το θέμα αυτό, οι οποίες μένουν δυστυχώς αναπάντητες από τον Πρωθυπουργό, γιατί η κυβέρνηση δεν δίνει την πρέπουσα σημασία. Έχουμε φαινόμενα όπως αυτά του ξυλοδαρμού από συνομιλίκος του ενός αγοριού στην Κρήτη, επειδή φορούσε σκουλαρίκι και βερμούδα που δεν άρεσε σε μια παρέα 16 νταΐδων. Αναρωτιέμαι, αλήθεια, αυτή η παρέα των νεαρών εφήβων, αν βρισκόταν μπροστά μου, θα μου φερόταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επειδή φορώ σκουλαρίκι από τα 20 μου χρόνια? Ποιοι γονείς και με ποια παιδεία μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Επίσης, στη χώρα μας, στα εργασιακά δεν υπάρχει πια η απόλυτη ασφάλεια, ακόμα και για τις ζωές των εργαζομένων. Χθες είχαμε δύο σοβαρά τραυματίες σε πλατό γυρισμάτων μεγάλης εταιρείας τηλεοπτικής σειράς από έκρηξη. Τα διαβόητα μέτρα προστασίας είναι μία φενάκι, μία κοροϊδία. Η ανθρώπινη ζωή σε δεύτερη μοίρα χάρη της κερδοφορίας των εργοδοτών. Η κατάσταση στο επάγγελμά μας των καλλιτεχνών, που λειτουργεί χωρίς συλλογικές συμβάσεις, ακόμα είναι ανεξέλεγκτη. Εργαζόμενοι υποχρεούνται πια και με τις ευλογίες της κυβέρνησης σε εξαήμερη εργασία, σε 12 ώρα γυρίσματα, και φτάσαμε στο σημείο να απολύεται εργαζόμενη καλλιτέχνης επειδή υπερασπίστηκε την Παλαιστίνη. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται άσχετα με την κύρωση της συμφωνίας για τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος προς το δημόσιο για την αναβάθμιση στον τομέα της υγείας, αλλά δεν είναι, γιατί το κράτος μας πάσχει και πάσχει σχεδόν παντού. Για μας την Πλεύση Ελευθερίας βασική αρχή είναι ότι στον τομέα της υγείας, και αφού οι πολίτες συνεισφέρουμε τους φόρους τους και τις παρακρατήσεις που τους γίνονται για την ασφαλιστική τους κάλυψη, θα έπρεπε το κράτος να έχει την επαρκή ικανότητα να τους παρέχει τα απαραίτητα χωρίς να έχει την αρρωγή των κατά τα άλλα ευπρόσδεκτων δωρεών από εύπορες οικογένειες και ιδρύματα που εν είδη φιλανθρωπίας προσφέρουν στο κράτος τον οβολό τους για να επιλύσει τα προβλήματα της ανεπάρκειάς του. Εδώ δεν πρόκειται για μια διεθνή σύμβαση όπου θα μπορούσε να εξαντληθεί η διαδικασία στη χρονική διάρκεια μιας επιτροπής. Το σωστό θα ήταν και θα προτιμούσαμε να ακούγαμε φορείς και να είχαμε την ανάπτυξη των θέσεών τους σε μια πιο εκτενή διαβούλευση. Το ερώτημα που τίθεται επί της αρχής είναι αν η δωρεά αυτή καλύπτει πραγματικές ανάγκες. Για ποιο λόγο δεν έχουν καν αναφερθεί ως τώρα ελλείψεις σε κάποια σχετική έκθεση και για ποιο λόγο δεν έχουν ήδη προϋπολογιστεί και καλυφθεί από το κράτος. Για ποιο λόγο επιλέγεται η Αθήνα και δεν ενισχύεται περισσότερο η περιφέρεια, που σήμερα ένας ολόκληρος νομός, όπως το νησί του Πρωθυπουργού, έχει έναν μόνο παιδοψυχίατρο. Απαιτείται μεγαλύτερη σοβαρότητα όταν η δωρεά αφορά στη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του δωρεάς του έργου 12, το Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία αναλαμβάνουν την υποχρέωση και δεσμεύονται ότι θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου με ιδίους πόρους την ορθή συντήρηση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου και την ασφάλεια και τη φύλαξή του, διατηρώντας το σε άριστη κατάσταση προς χρήση σύμφωνα με το σκοπό του έργου. Όμως δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και δεν υπάρχει αναφορά από πού θα αντλήσει τους πόρους. Άρα
Δήμαρχε, υπάρχει επαρκής χώρος για το έργο ή στερείται αναγκαστικά χώρος που ήδη χρησιμοποιούνταν για άλλες λειτουργίες του νοσοκομείου? Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παράδοση του έργου, το ελληνικό δημόσιο δεσμεύεται ότι θα αναλάβει εξ ολοκλήρου με δικούς του πόρους τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Αναφοράς Αθήνας μέσω της παιδοψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου, διατηρώντας τον πρωτεύοντα ρόλο του ως κέντρο σχεδιασμού, διάδοσης και υλοποίησης βασικών και εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε ζητήματα ψυχικής υγείας και παιδικής προστασίας. Δεν υπάρχει όμως σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει αναφορά από πού θα αντλήσει πόρους δεδομένης της υποστελέχωσης των παιδοψυχιατρικών κλινικών, όπως έγινε στην Κρήτη. Τι συμβαίνει εκεί ακριβώς? Τι μπαίνει οριστικό λουκέτο στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου παρά τις δεσμεύσεις εκ μέρους των αρμοδίων πολιτικών προϊσταμένων? Είχε γνωστοποιηθεί βεβαίως η παραίτηση του ενός από τους δύο παιδοψυχιάτρους που είχαν απομείνει στην κλινική, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την απρόσκοπτη λειτουργία της κλινικής. Εργαζόμενοι και γονείς έχουν επανειλημμένα καταγγείλει τη χρόνια υποστελέχωση και την αδικαιολόγητη παραμέληση αυτής της κλινικής. Η περίθαλψη των παιδιών και των εφήβων υφίσταται συνεχή αποδυνάμωση, ενώ οι υπηρεσίες υγείας προς τους μικρούς ασθενείς περιορίζονται. Το κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής κλινικής επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην υγεία των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς κλείνει η μοναδική δημόσια παιδοψυχιατρική κλινική που πλέον πρέπει να λειτουργεί σαν εξωτερικό ιατρείο. Μένει σε αυτό το με αυτόν τον τρόπο μένει η Κρήτη και όλο το Νότιο Αιγαίο χωρίς δημόσια παιδοψυχιατρική κλινική, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, τις οχλήσεις και τις προειδοποιήσεις του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, παρά το φιλότιμο και την προσπάθεια των εργαζομένων της κλινικής που ένα χρόνο τώρα υπερβαίνουν αυτόν για να μείνει ανοιχτή η κλινική, χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, χωρίς δικαίωμα ούτε καν να αρρωστήσουν. Με τις οικογένειες να αναγκαστούν να αναζητούν λύσεις είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε να μεταβαίνουν στην Αθήνα με δικά τους έξοδα. Οι αντιδράσεις για το θέμα είναι πολλές. Το Σωματείο Εργαζομένων Παγνή είχε καλέσει τα σωματεία και τους φορείς Ηρακλείου και ολόκληρης της Κρήτης να προασπίσουν το δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους να έχουν δημόσια, αναβαθμισμένη και πλήρως ελεγχομένη παιδοψυχιατρική κλινική και συνολικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Για τη σύμβαση τώρα, η οποία ακολουθεί τις αρχές της σύμβασης του 18, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλωμένων μερών που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση, περιλαμβανομένων διαφορών επί της εγκυρότητας της ύπαρξης και της λύσης της σύμβασης και δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός 40 ημερών από την ημέρα κατά την οποία το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλει σχετικό αίτημα στο άλλο, θα επιλύεται αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία. Ο τόπος της διεξαγωγής αυτής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο και η γλώσσα η Αγγλική. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί υπάρχει τόση δυσπιστία για την ελληνική δικαιοσύνη και επιλέγεται το Λονδίνο και η αγγλική γλώσσα. Άραγε, τι λένε για αυτή την αντιμετώπιση οι Έλληνες δικαστές? Με τη συμφωνία αυτή το δημόσιο αναγνωρίζει ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν επαρκεί για να κρίνει ούτε μία σύμβαση αξίας 500.000 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά στη σύμβαση, στη λύση της σύμβασης, η σύμβαση λύεται από το Ίδρυμα στις ακόλουθες περιπτώσεις. Αν το σύνολο ή μέρος των έργων του χρησιμοποιηθούν για χρήσεις άλλες από αυτές για τις οποίες προορίζονται ή αν το ελληνικό δημόσιο παραβαίνει συστηματικά τους όρους συντήρησης και λειτουργίας των έργων ή αν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το σκοπό του ή αν το ελληνικό δημόσιο δεν αναλάβει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την υιοθέτηση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως αυτές θα ορίζονται στις επιμέρους συμβάσεις. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 2 της υποψήφισης σύμβασης, το ελληνικό δημόσιο και το νοσοκομείο είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση και λειτουργία τόσο των χωρών του κτηρίου όσο και του προγράμματος. Σήμερα όλη η υγεία είναι υποχρηματοδοτούμενη. Ποια μέτρα έχει λάβει το ελληνικό δημόσιο ώστε να διασφαλιστεί η συντήρηση και η λειτουργία τους? Έχει εκπονηθεί μελέτη για την ενσωμάτωση στη λειτουργία της ήδη υπάρχουσας παιδοψυχιατρικής κλινικής? Έχουν εξασφαλιστεί οι ανάλογοι πόροι? Όπως τόνισα και στην Επιτροπή τις προάλλες, οι δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η ανάπτυξή τους και ο εξυγχρονισμός
εθελοντισμός τους, δεν μπορεί να εξαρτώνται από τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και την ιδιωτική διάθεση προσφοράς και βοήθειας. Κανονικά θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και να λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό πλήρους και μόνιμης απασχόλησης, με αξιοπρεπείς ανάλογους μισθούς και οι εκάστοτε δωρεές, που βεβαίως σας είπα δεν... Βεβαίως και μπορεί να είναι ευπρόσδεκτες, κύρια όμως πρέπει να συμπληρώνουν το έργο των δημοσίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και όχι να είναι απαραίτητες για τις βασικές λειτουργίες τους. Ειδικά τώρα που έρχεται προς ψήφιση η δωρεά αυτή, ταυτόχρονα αποτελεί και μία μεγάλη πρόκληση για τους χιλιάδες εργαζομένους στην ψυχική υγεία που απεργούν και διαδηλώνουν, και αποτελεί ειρωνία όταν σκεφτούμε ότι την ίδια στιγμή είναι άσχημη η κατάσταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι ελλείψεις είναι τεράστιες στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, που αντί να επιλύονται ενισχύονται με το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και εσπεσμένα το φέρνει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν πλήττονται μόνο οι πολίτες με αυτόν τον τρόπο, αλλά και οι ίδιοι οι φορείς της υγείας. Το νομοσχέδιο αυτό που έρχεται στη διαβούλευση κλείνει δύο μεγάλα ψυχιατρία, χωρίς να δημιουργεί εναλλακτικές δομές μέσα στην κοινότητα. Ομογενοποιεί όλα τα δημόσια και δωρεάν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης, εντάσσοντάς τα μαζί με τα ιδιωτικά κάθε είδους μέσα σε ένα υπερσυγκεντρωτικό γραφειοκρατικό οργανισμό νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου έξω από το ΕΣΥ. Στερεί από τα εξαρτημένα άτομα την ελπίδα να απεξαρτηθούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία καθαροί μαχητές της ζωής. Τα καταδικάζει στη συντήρηση της εξάρτησης και τα υποκατάστατα και στην εξαθλίωση του δρόμου. Είναι αυτό ηθικό? Επανερχόμενος στην κύρωση της δωρεάς, τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι κατά την πιλωτική αυτή φάση, στο μνημόνιο αυτό αναφέρεται, κατά την επιστημονική εποπτεία του έργου, θα φέρει το Child Mind Institute, το οποίο θα εισφέρει τη διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του, ενώ χρηματοδοτείται αποκλειστικά για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα με ξεχωριστή συμπληρωματική δωρεά του Ιδρύματος. Η τεχνογνωσία όμως του Child Mind Institute είναι συμβατή με τον τρόπο λειτουργίας της υπόλοιπης κλινικής? Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του προσωπικού της κλινικής? Και ποιοι είναι οι όροι της συμπληρωματικής αυτής δωρεάς? Επανερχόμενος και στο Μνημόνιο Συνεργασίας, με το παρόν μνημόνιο, η κλινική αναλαμβάνει να αναζητήσει κατάλληλους έως 3 επαγγελματίες με ειδίκευση σε ζητήματα ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και ειδικής εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων προς τελέχωση της ομάδας του κέντρου αναφοράς. Και σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, να αξιολογήσει από κοινού με το διαχειριστή του έργου τους προτινόμενους επαγγελματίες που θα στελεχώσουν την ως άνω αναφερόμενη ομάδα, να εποπτεύει επιστημονικά και κλινικά τους ανωτέρου επαγγελματίες. Ποια είναι τα κριτήρια όμως αυτά που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες αυτοί? Γιατί δεν αναγράφεται τι ειδικότητας και τι βαθμούς τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακά και τι εμπειρία πρέπει να κατέχουν, από πού θα μισθοδοτούνται και τι ύψους αποδοχές θα λαμβάνουν? Υπάρχει πρόβλεψη για τη μισθοδοσία τους μετά τη λήξη του προγράμματος? Οι 3 επαγγελματίες που θα προσληφθούν για τη λειτουργία του προγράμματος θα παραμείνουν και μετά στην κλινική? Αν η απάντηση στα 2 σαν ερωτήματα είναι καταφατική, για ποιο λόγο δεν έχουν προκηρυχθεί ως τώρα αυτές οι 2 θέσεις? Αναρωτιέμαι, ο απλός λαός θα μπορεί να πληρώνει αναγκαστικά τον ιδιωτικό τομέα όταν του παρακρατούνται από τον μισθό του μηνιαίως τα απαραίτητα για να έχει μια αρμόζουσα ευπρεπή δημόσια υγεία, όπως πρέπει να υπάρχει σε ένα πολιτισμένο κράτος? Γενικά, από τα αληθινά αυτά που μας προβληματίζουν σαν πολίτες, αλλά και σαν υπεύθυνο κόμμα που εξασκεί αντιπολίτευση, εμείς στην πλεύση ελευθερίας ανησυχούμε, γιατί κρίνουμε σαν υποκρισία να αναζητούνται λύσεις στις, ξαναλέω, ευπρόσδεκτες δωρεές, ενώ το κράτος θα έπρεπε να μην τις έχει ουσιαστικά ανάγκη. Τα χρήματα που παρακρατούνται μέσα από τους υπέρογκους φόρους και τις κρατήσεις επί των αμοιβών των εργαζομένων, μην ξεχνάτε ότι πολλοί από αυτούς δεν φτάνουν ποτέ ως τη σύνταξη, γιατί έχουν ήδη πεθάνει, ενώ ήδη έχουν συνεισφέρει τα μάλα, θα έπρεπε να υπαρκούν. Προφανώς, κακή διαχείριση και παθογένειες του παρελθόντος
Είναι οι αιτίες που δεν επαρκούν. Δημόσια ιατρία και μονάδες εκτός κέντρου και ειδικότερα σε νησιά και ορεινές περιοχές με δυσκολία στελεχώνονται, αφού η ζωή στα νησιά ειδικά έχει γίνει ασύμφορη για τους επιστήμονες που θα επιθυμούσαν να προσφέρουν την εργασία τους εκεί. Πανάκριβη η μετακίνηση, η στέγαση και η χαμηλή μισθή. Η ανεξέλεκτη τουριστική άνοδος έφερε την άνοδο των τιμών και το ανεξέλεκτο Airbnb έκανε την έβρεση στέγηση για τους γιατρούς ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Σοβαρές ελλείψεις παντού, όπως πρόσφατα και στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου τα κενά στις θέσεις αναισθησιολόγων έφεραν τεράστια προβλήματα. Οι αναισθησιολόγοι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, αφού εκεί οι μισθοί τους είναι τριπλάσιοι από το δημόσιο. Η επικεφαλής μας της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στις πρόσφατες επισκέψεις της σε νοσοκομεία όπως το Κρατικό Νικαίας και άλλες μονάδες, η διεισόμαση είδε τη ζωφερή κατάσταση που επικρατεί εκεί. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να διορθώσουμε όσα μπορούμε από τα κακώς κείμενα, γιατί πραγματικά οι ενέσεις με τις δωρεές αυτές δεν λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα που υφίσταται στον τομέα της υγείας αυτή τη στιγμή, αλλά δίνουν στον απλό λαό την πλασματική εικόνα ότι κάτι πάει να διορθωθεί, αλλά τελικά δεν διορθώνεται. Και κλείνοντας, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να ξαναδεί το θέμα των ιατρών του ΕΣΥ που επάνδρωναν τις θέσεις του Ταμείου Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, και ξέρουμε και αναγνωρίζουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην προηγούμενη θητεία του είχε κάνει τα πάντα για να τους έχουμε. Ζητάμε όμως να γίνει και τώρα το ίδιο, γιατί σήμερα το ΤΑΣΕ είναι χωρίς γιατρούς ενώ διαθέτει ιατρία. Οι ηθοποιοί έχουν χάσει το προσωπικό τους γιατρό, με τον οποίο είχαν αναπτύξει εδώ και 30 χρόνια οικογενειακή σχέση, και λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματός μας ζητάμε να το ξαναδείτε με ευαισθησία αυτό το θέμα. Και θα παρακαλούσαμε σύντομα να μας φωνάξετε σε μια συνάντηση για να σας αναπτύξουμε ξανά όπως το είχαμε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Βεμπίλα.